οροφή που θέλει αποκατάσταση, σκουριασμένα σίδερα, σάπια υδροροέ, ρογμέ εσωτερικά και εξωτερικά και συνθήματα στου τοίχου είναι η εικόνα που παρουσιάζει σήμερα η Δημοτική Αγορά Χανίων. Και καμία ολοκληρωμένη παρέμβαση δεν έχει γίνει στο χώρο από το 1913, οπότε και δόθηκε προ χρήση. Είναι δεδομένο πω η Δημοτική Αγορά Χανίων έχει πολλά προβλήματα. Όμω, δεδομένη είναι και η ανάγκη για άμεση αποκατάστασή του. Τέγμα, αν θέλω να φτιάξει λίγο. Ε, Όπω είναι για πόσα χρόνια, εγώ 40 χρόνια το έβλεπα έτσι να φτιαχτούν μόνο για τα νερά, για να μην το παραδοσιακό όπως είναι. Ποιο είναι το βασικό πρόβλημα που εσείς βλέπετε? Τα πάντα, από στατική η τύχη μέχρι τη σκεπή. Η νη Δημοτική Αρχή Χανίων και το έργο αποκατάστασης της Δημοτικής Αγοράς να ξεκινήσει τον Νοέμβριο του 2017. Ωστόσο, τα χρονικά περιθώρια δεν επαρκούν και η έναρξη των εργασιών μετατίθεται ένα χρόνο μετά, δηλαδή για τον Νοέμβριο του 2018. Πού οφείλεται όμω αυτή η καθυστέρηση. Υπήρξε αυτή η καθυστέρηση στι συνεννοήσει που έγινε μεταξύ του Δήμου και των καταστηματαρχών. Και προφανώ μετατίθεται χρονικά. Όμω δεν πρόκειται να δεχτούμε πολύ μεγάλη χρονική καθυστέρηση και νομίζω ότι όλοι οι καταστηματάρχες τη δημοτική αγορά, από τον πρόεδρο, το συμβούλιο και τον καθένα που δραστηριοποιείται εκεί μέσα, έχουν πλέον συνειδητοποιήσει την αναγκαιότητα και έχουν συνειδητοποιήσει ότι παρά το ότι μπορεί να έχουν μια πρόσκαιρη δυσκολία επειδή θα αφήσουν τα καταστήματά του, εν τέλει θα είναι όλοι κερδισμένοι στο τέλο αυτή τη ιστορία. Πιστεύω ότι η συμφωνία θα υπάρξει πιστεύω ότι θα βρούμε ένα κοινό δρόμο και θα βοηθήσουμε και εμείς από τη μεριά μας τα πάντα να γίνουν αρμονικά και όμορφα. Εμείς εξ αρχής είμαστε ναι σε όλα, γιατί ο χώρος αυτός δεν ανήκει σε εμά. Εμείς μπορεί να είμαστε χρήστες αυτού του χώρου, αυτός ανήκει στην ιστορία αυτής της πόλης. Καταρχήν εμείς είμαστε στον φτιαχτεί, εδώ συζητάμε, ε, ποιος δεν θέλει κάτι όμορφο, έτσι, λειτουργικό κλπ. Από εκεί και πέρα είμαστε σε συζητήσει με τον Δήμο, σε επαφή συνεχώ εδώ και καιρό. Είμαστε σε ένα καλό επίπεδο συζήτηση. Μα έχει κάνει δήμο προτάσει του, εμεί τι δικέ μα. Οι παρεμβάσει, ωστόσο, στο κτίριο κρίνονται αναγκαίε και οι καταστηματάρχε ζητούν τη μερική έστω αποκατάσταση του κτίριου, ειδικά στην οροφή του. Κάτι που η Δημοτική Αρχή αποκλείει. Επειδή η αγορά είναι το κέντρο των Χανίων και κάθε κέντρο πρέπει να είναι όμορφο, δηλαδή ένα βάψιμο, ένα εξωτερικό καλοπισμό ο οποίο δεν στοιχίζει και τα εκατομμύρια του κόσμου. Και μια οροφή η οποία θα, προσ... θα γίνει έτσι κι Προβλέπεται από το έργο να γίνει η οροφή. Να αντικατασταθούν κάποια κεραμίδια. Πιστεύω ότι είναι δύο έργα τα οποία μπορούν να γίνουν. Γενικώ θέλει ένα καλοπισμό αυτό το χτίριο που είναι 100 χρονών. Έτσι, ε, και εντό και στον περιβάλλοντα χώρο θέλει το πω. Ο Δήμαρχο Κανίων ταυτόχρονα απευθύνει αυστηρό μήνυμα σε όσου καταστηματάρχε δεν είναι συνεπεί προ τι οικονομικέ του υποχρεώσει έναντι του Δήμου. Τη νέα δημοτική αγορά δεν πρόκειται να υπάρξει ούτε ένα επαγγελματία παλιό που δραστηριοποιείται στην δημοτική αγορά, ο οποίο θα πάρει κατάστημα ενώ χρωστάει έστω και ένα ευρώ στο Δήμο Χαρέα. Ένα είναι πάντω δεδομένο. Το κτίριο τη δημοτική αγορά. Πόλος έλξης ξένων και Ελλήνων επισκεπτών είναι φορτωμένο με προβλήματα. Που σύντο χρόνο θα γίνουν περισσότερα.